Εκ του κατά Λουκάνα και Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσχωμέν. Και ο αθετών ημάς εμέ αθετή, ο δε εμέ αθετών, αθετή των αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματι σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν του σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού διδομή μη την εξουσίαν, του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων, και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού, και ουδέν ημάς σου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρεται, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρεται δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγκαλιάστατο το πνεύματι ο Ιησούς και είπε, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπρος θέσου. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε. Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο πρώτος εικονογράφος, ο συγγραφεύς του ομονίμου Ευαγγελίου αλλά και των πράξεων των Αποστόλων που εορτάζουμε σήμερα, υπήρξε αφοσιωμένος μαθητής και ακόλουθος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, πνευματικό του παιδί, μέχρι τέλους έμεινε κοντά του και όπως γράφει από τη Ρώμη όπου είναι φυλακισμένος, γράφει στον άλλον αφοσιωμένο μαθητή του, τον Άγιο Τιμόθεο, Λουκάς μόνος εστίμεται μου. Μόνο ο Λουκάς έχει μείνει μαζί μου και όλοι οι άλλοι έχουν απομακρυνθεί. Ένας από αυτούς μάλιστα τραγικός μαθητής έγινε αποστάτης και γύρισε εις τον κόσμο, ο Δημάς. Και οι άλλοι ακολουθοί του ήταν σε διάφορες διακονίες. Μόνος ο Λουκάς είχε παραμείνει κοντά του στη φυλακή. Και αυτό διδάσκει και μας την ευλάβεια και την αφοσίωση που πρέπει να έχουμε στον πνευματικό μας οδηγό, στον πνευματικό μας πατέρα. Από αυτόν μαθαίνουμε τον πνευματικό πόλεμο, τις μεθοδίες του διαβόλου και πώς μπορούμε να κατατροπώσουμε αυτόν τον εχθρό μας. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος λέγει, αν τις σωματικές τέχνες και επιστήμες δεν μπορούμε να τις μάθουμε μόνοι μας και έχουμε ανάγκη από κάποιον να μας τις διδάξει σωστά και να μας λύσει κάθε απορία, πώς δεν θα είναι κουτό να νομίζουμε ότι θα μάθουμε χωρίς δάσκαλο την πνευματική τέχνη που είναι πιο δύσκολη και πιο κοπιαστική από κάθε άλλη τέχνη και επιστήμη. Η τέχνη αυτή δεν είναι σωματική και ορατή όπως οι άλλες τέχνες που καταγίνονται μόνο με τα σωματικά, αλλά είναι κρυμμένη και αόρατη, αφού αποβλέπει μόνο στην ψυχή και έχει σκοπό να την κάνει όμοια με το Θεό. Και η αποτυχία σε αυτή την τέχνη δεν κάνει πρόσκαιρη ζημιά, αλλά προξενεί απώλεια ψυχής και αιώνιο θάνατο και κόλαση.
Όσο ενάρετος και αν είσαι, μας διδάσκει και όσιος άθιμος της Χίου, δεν μπορείς μόνος σου να πορευτείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ότι στο δρόμο όπου πηγαίνεις, ο διάβολος σου έχει κρυμμένη παγίδα. Γι' αυτό χρειάζεσαι ένα πνευματικό οδηγό. Ο οδηγός θα σου πει πού είναι ο ανήφορος, πού είναι ο κατήφορος, πού είναι βάθος ή ύψωμα. Αυτός θα σου φέγγει για να μην πηγαίνεις στα σκοτεινά και πέσεις. Αλλά και αν πέσεις θα σε σηκώσει και θα σε δυναμώσει για να μην αποκάμεις καθοδόν και δεν μπορέσεις να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από στοργή και αγάπη. Έχουμε βέβαια την άπειρη στοργή και αγάπη του Θεού και Πατέρα μας. Όμως έχουμε και τη στοργή του πνευματικού μας Πατρός, η οποία, όπως λέει πάλι όσιος άθιμος της Χίου, είναι πολύ ανώτερη από αυτήν του σαρκικού Πατέρα. Διότι ο σαρκικός Πατέρας μπορεί να σε παραδώσει πολλές φορές την κόλαση, ενώ ο πνευματικός Πατέρας έχει να σε πάει στην αιώνια ζωή. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο που μας χαρίζει πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι μας αγαπούν και φροντίζουν για τη σωτηρία μας. Αλλά οφείλουμε και εμείς, για να μην χαθούμε, να κάνουμε υπακοή σε αυτούς και όχι μόνο να καυχόμαστε για την αρετή τους και τα καλά τους έργα. Εκείνος που έχει τέλεια υπακοή και αγάπη στον πνευματικό Πατέρα, λέει όσιος άθιμος, δεν χάνεται ποτέ. Ο Θεός έχει χαρίσει στους πνευματικούς πατέρες μεγίστη εξουσία. Ποια είναι αυτή η εξουσία? Να συγχωρούν τις αμαρτίες μας. Ποτέ αποκτήσεως κόσμο, λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμύρβητς, επίσκοπος Αχρίδος, δεν ακούστηκε ποτέ, ούτε συνέβη, να δίνει ο Θεός την εξουσία Του στους ανθρώπους, στους πνευματικούς, για να συγχωρούν αμαρτίες. Αυτή είναι δωρεά μεγαλύτερη και από τη θαυματουργία. Και ο Θεός όντως την χαρίζει εις τους Αγίους Αποστόλους και στους διαδόχους τους, τους πνευματικούς μας πατέρες. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κυβερνήσουμε πνευματικά τον εαυτό μας, ούτε μπορούμε μόνοι μας να τον τιμωρούμε για κάτι που κάνει. Μην επιβάλλετε, λέει ο Όσιος Αντώνιος της Όπτινα, στους εαυτούς σας όρκους και κανόνες, χωρίς την έγκριση του πνευματικού σας πατέρα, με τη συμβουλή του οποίου μία μετάνοια θα σας επιφέρει μεγαλύτερο όφελος από ό,τι χίλιες αυθαίρετες μετάνοιες. Αυτό πιστέψτε το χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί όπου υπάρχει υπακοή υπάρχει ταπείνωση και όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει χάρη του Θεού. Όπου όμως δεν υπάρχει υπακοή και πνευματική καθοδήγηση, τότε και τα πνευματικά δεν ωφελούν, αλλά μάλλον μπορεί και να βλάπτουν, γιατί οθούν τον άνθρωπο στην υπερηφάνεια. Αν κάποιος, βασιζόμενος στη λογική του, λέει πάλι Όσιος Αντώνιος, θα ρει ότι δεν έχει ανάγκη από καθοδηγητή, αυτός σύντομα θα παρεκκλίνει της ορθής οδού. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός πατέρας, αλλά γιατί? Για να κάνεις, απαντάει ο Όσιος Νίκων της Όπτινα, με ασφάλεια το ταξίδι και να φτάσεις στη Βασιλεία των Ουρανών και να μην χαθείς το δρόμο. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ακολουθείς έμπρακτα τις οδηγίες και τις συμβουλές που σου δίνει ο πνευματικός σου πατέρας. Και βέβαια πρέπει να ζεις με συνέπεια και ευλάβεια. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που μπορούσαν να επισκέπτονται το γέροντά τους και να τον ακούνε πολύ λίγο, αλλά πρόκοψαν. Έτσι, για να μην μείνεις άκαρπος,
Δεν φτάνει να επισκέπτεσαι συχνά το γέροντά σου, αλλά να τηρείς τις εντολές και οδηγίες του. Ο Θεός ευαρεστείται όταν οι άνθρωποι καθοδηγούνται από άλλους ανθρώπους. Η τέλεια ανακούφιση και ανάπαυση προέρχεται από την απόλυτη υπακοή και εμπιστοσύνη στον πνευματικό μας Πατέρα. Ο Απόστολος Παύλος κλήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό στο χριστιανισμό. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος, μιας και το αποκαλύφθηκε, να του έδειχνε για το πώς έπρεπε να τελειωθεί στην πίστη, ρωτάει ο Αββάς Μωυσής. Θα μπορούσε, αλλά ο Κύριος τον απέστειλε στον Ανανία για να αφήσει έτσι παράδειγμα σε εμάς ότι όλοι έχουμε ανάγκη από υποταγή σε κάποιο πνευματικό πατέρα. Δεν μας καθοδηγεί άμεσα ο ίδιος, αλλά διαμέσου το πνευματικό μας. Πολλοί, λέει ο Άγιος Γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης, εγκαταλείπουν το πνευματικό τους, πολλοί εγκαταλείπουν το πνευματικό τους και προστρέχουν σε άλλο, ο οποίος, όπως λέγουν, τους αναπαύει, εντός αγικών λέξη, καλύτερα. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή στο θέμα αυτό, γιατί όπως δυστυχώς υπάρχει καλή ανάπαυση, εντός αγικών, υπάρχει και κακή ανάπαυση. Αν κάποιος πνευματικός εξασθενίζει στη συνείδηση του εξομολογουμένου τη σοβαρότητα κάποιων πτώσεων, στις οποίες περιπίπτει ή το επιτρέπει να κοινωνεί των αχραντομυστηρίων, παρότι πέφτει σε σοβαρά αμαρτήματα, τέτοιου είδους ανάπαυση καταποντίζει όχι μόνο τον εξομολογούμενο, αλλά και τον πνευματικό. Η τέλεια υπακοή σε ένα πνευματικό πατέρα είναι η εφαρμογή όλων των εντολών του Χριστού, λέει και ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας. Αν έπαυσες τον γέροντά σου, κάνοντας υπακοή σε αυτόν, κόβοντας το θέλημά σου, το δικό σου θέλημα, αν έπαυσες τον Θεό, δεν ανέπαυσες τον γέροντά σου με την υπακοή, δεν ανέπαυσες τον Θεό. Είναι φύση αδύνατον κάποιος που αναπαύει τον γέροντά του με τη ζωή του να μην προοδεύει στην πνευματική του ζωή. Με την τέλεια υπακοή στο γέροντά του πηγαίνει κανείς στον ουρανό με το εξπρές, χωρίς να γίνεται ο τελωνισμός της ψυχής του. Εάν στενοχωρέσουμε το Θεό, υπάρχει ο πνευματικός μας που θα μεσολαβήσει για να μας συγχωρέσει ο Θεός στις αμαρτίες μας. Αλλά άμα στενοχωρήσουμε το πνευματικό μας, ποιος θα μεσολαβήσει για να συγχωρηθούμε από το Θεό για αυτές? Η υπακοή στο γέροντα έχει σκοπό την ασφάλεια της ψυχής και αποβλέπει την καταστροφή των παγίδων του διαβόλου. Όταν όμως δεν εκτελούμε τις εντολές του γέροντά μας, τότε δίνουμε το δικαίωμα στο διάβολο να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του σε εμάς. Να μας καταστρέψει δηλαδή. Όταν ήμουν μικρός στον κόσμο, λέει ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας, είχα δει μια ταινία που μου έμεινε στη μνήμη και με βοήθησε στο ξεκίνημα της μοναχικής μου ζωής όταν έβαζα θεμέλιο. Ήταν μια ταινία με δύο πυγμάχους που θα έκαναν μια πάλι μεταξύ τους. Ο προπονητής του νεότερου πριν τον αγώνα έλεγε στον αθλητή του: «Αυτή η τέχνη της πυγμαχίας προβλέπει θυσίες, απαιτεί θυσίες. Δεν θα πίνεις, δεν θα καπνίζεις, δεν θα ξενυχτάς, δεν θα πηγαίνεις με το άλλο φίλο για να έχεις υγεία, η οποία θα σε βοηθήσει στην πάλη και στην νίκη. Αν δεν τα φυλάξεις αυτά, θα έχεις αποτυχία». Στη συνέχεια ο πυγμάχος αυτός δεν τήρησε κάποια από αυτά που το είπε ο προπονητής του. Και ο προπονητής του τον είδε και τον έλεξε: «Δεν πας καλά, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε έτσι.
Και εσύ χάνεις τους σκόπους σου και εγώ. Εκείνος αντέδρασε. Και όπως ήταν μποξαδόρος, δίνει μία στον προπονητή του και τον ρίχνει κάτω. Αλλά μετά από λίγες μέρες έφτασε η ώρα για τον αγώνα. Προχωρεί στη μάχη δίχως τον προπονητή δίπλα του. Ο άλλος αντίπαλος είχε βοηθό και καθοδηγητή τον προπονητή του, να τον συμβουλεύει, να τον τονώνει, να τον δυναμώνει, να του δίνει αέρα. Άρχισε η πάλι. Ο νεότερος έχανε έδαφος συνεχώς και νικούσε ο άλλος. Ο προπονητής του που καθόταν ψηλά στο αμφιθέατρο και παρακολουθούσε, στεναχωριόταν που έβλεπε το δικό του μαθητή να χάνει και στον είχε χτυπήσει εκείνος. Ήξερε πως το ηθικό του έπεσε και δεν θα μπορούσε να κερδίσει. Προβλέποντας ότι πλησίαζε το τέλος, τρέχει κάτω στο ρίγκ, τον πλησιάζει σε μια διακοπή που γίνεται διάλειμμα για ανάπαυση, του μιλάει στο αυτί, τον συμβουλεύει και του δίνει θάρρος. Αυτό ήταν. Σηκώνεται ο μαθητής του, αγωνίζεται σωστά και στον τελευταίο γύρο βγάζει τον αντίπαλό του νοκάουτ και κέρδισε τον αγώνα. Αυτό με βοήθησε και εμένα και κράτησα μέσα μου γερά ότι χωρίς δάσκαλο, χωρίς πνευματικό πατέρα, χωρίς οδηγό δεν γίνεται τίποτα στην πνευματική ζωή και έτσι είχα μεγάλη ωφέλεια. Βλέπουμε από όλα αυτά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πνευματικό οδηγό, πνευματικό καθοδηγητή και να τον αναπαύουμε με την υπακοή και να μην επιζητούμε κάποιο πνευματικό ο οποίος τάχα δεν θα μας αναπαύει αλλά ουσιαστικά ικανοποιεί τα πάθη και μας δίνει ενδεχομένως και τη Θεία Κοινωνία χωρίς όμως ωφέλεια και μάλλον με μεγάλο κίνδυνο ακόμα και αυτής της ζωής μας, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ότι πολλοί ασθενούν και κοιμώνται, πεθαίνουν δηλαδή γιατί κοινωνούν ανάξια. Όση ευλάβεια έχετε, λέει ο Γέροντας και Άγιος σήμερα επίσημα Εφραίμο Κατουνακιώτης, όση ευλάβεια έχετε, όση αυταπάρνηση έχετε, όση πίστη έχετε στο Γέροντά σας, τόσο και περισσότερο λαμβάνετε. Στον κόσμο αποθνίσκοντας, ένας πατέρας έχει μία περιουσία. Ας υποθέσουμε τώρα 100 δραχμές. Αφήνει 4 παιδιά. Στα 4 παιδιά θα διανύμει 25. Όλοι θα πάρουν από 25 δραχμές. Η κληρονομία του πατέρα τους. Στα πνευματικά δεν ισχύει αυτό, όχι. Έχει πίστη, ευλάβεια, αυταπάρνηση, σεβασμό στο γέροντά του 20 βαθμούς. 20 βαθμούς θα πάρει πνευματική δύναμη. Ο άλλος έχει 2 θα πάρει. Ο άλλος έχει 80 θα πάρει. Ανάλογα με το πόσο ευλάβεια και υπακοή έχουμε, τόσο και απολαμβάνουμε. Αυτή τη μετάνοια, έλεγε πάλι ο Άγιος Εφραίμ, που βάζει στο γέροντά σου, ευλόγησε τον γέροντα, ξέρετε πόση δύναμη έχει. Δεν μπορείτε να τη φανταστείτε εσείς. Αυτός που την πέρασε, αυτός γνωρίζει. Ανέπαυσες τον γέροντά σου, ανέπαυσε τον Θεό σου, έλεγε πάλι. Κατέκρινες τον γέροντά σου, κατέκρινες τον ίδιο τον Θεό. Δεν πρέπει να ανέχεσαι να κατηγορεί κανείς τον γέροντά σου. Αυτό είναι το σωστό και πρέπει να γίνεται. Να αντιδράς όταν ακούς να λένε κάτι εναντίον του γέροντός σου. Και πάνω σε αυτό αξίζει να δούμε και ένα απόσπασμα από τον 20ο κατηχητικό λόγο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος μιλάει για το πώς πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται στον πνευματικό του πατέρα και οδηγό. Λέει μεταξύ των άλλων,
Αν δεις, λέει, τον οδηγό σου να θαυματουργεί και να δοξάζεται, πίστεψε και νιώσε ευφροσύνη και ευχαρίστηση, ευχαρίστησε τον Θεό, διότι ευτύχησες να έχεις τέτοιον δάσκαλο. Όμως μη σκανδαλιστείς, εάν βλέπεις να ετοιμάζεται αυτός, ο δάσκαλός σου, από τους φθονερούς, ίσως και να ραπίζεται και να σύρεται, αλλά σαν θερμός πέτρος λάβε την μάχαιρα και εκτείνοντας το χέρι σου κόψε όχι μόνο το αυτί, αλλά και το χέρι και τη γλώσσα εκείνο που επιχειρεί να ομιλεί εναντίον του πατρός σου ή να τον πειράζει. Δεν εννοεί βέβαια να χρησιμοποιήσει βία ο υποτακτικός, αλλά να υπερασπιστεί το πνευματικό του και να αποστομώσει τους συκοφάντες και φθονερούς που τον κατηγορούν. Εάν πάλι επιτιμηθείς, λέει ο Άγιος, όπως εκείνος, ο Απόστολος Πέτρος, που επιτιμήθηκε από τον Κύριο που του είπε «Βάλε τη μαχαιρά σου στη δίκη», οπωσδήποτε όμως, λέει ο Άγιος Σημεών, θα επενεθείς περισσότερο εξαιτίας της πολλής αγάπης και πίστεως. Εάν όμως φοβηθείς ως άνθρωπος και πεις «Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο, ούκ είδα τον άνθρωπο», όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, όταν δηλίασε και αρνήθηκε τον δάσκαλο, και πάλι μετά από αυτά, λέει ο Άγιος Σημεών, κλάψε πικρά γι' αυτό και να μην κατακυριευθείς από την απόγνωση. Και είμαι βέβαιος ότι πρώτος εκείνος θα σε ελκύσει προς τον εαυτό του. Και αν πάλι τον δεις να σταυρώνεται ως κακούργος και να πάσχει από κακούργους ανθρώπους, εάν είναι δυνατόν, πέθανε μαζί του. Σταυρώσου και εσύ δηλαδή με το πνευματικό σου. Εάν όχι, μην προσθεθείς ως κακός και προδότης στους κακούς, ούτε να πάρεις μέρος μαζί με αυτούς σε αίμα αθώου. Δεν μπορείς να συσταυρωθείς, τουλάχιστον μην γίνεις συμπράκτης, συμμέτοχος, συνεργάτης με αυτούς που τον καταδιώκουν και τον συκοφαντούν. Μην λοιπόν πάρεις μέρος μαζί με αυτούς σε αίμα αθώου, αλλά ως δειλός και μικρόψυχος, εγκαταλείποντας για λίγο τον ποιμένα, φύλαξε την πίστη σου σε αυτόν. Εάν ελευθερωθεί από τα δεσμά, πήγαινε πάλι κοντά του και ως μάρτυρα να τον σέβεσαι περισσότερο. Εάν όμως πεθάνει από τα βασανιστήρια, με θάρρος πήγαινε και ζήτησε το σώμα του, όπως έκανε ο Άγιος Ιωσήφ, ο Απορριμαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής. Ζήτησε το σώμα του και τίμησε τον πολύ περισσότερο τότε παρά όταν ήταν ζωντανός και βρισκόσουν κοντά του, και αφού τον αλείψεις με πολυτελή μοίρα, ενταφίασέ τον. Διότι και αν όχι τριήμερος, αλλά τελευταίος μαζί με όλους θα αναστηθεί. Πίστευε ότι παρίσταται με παρησία στο Θεό, έστω και αν κατέθεσε στο σώμα του στον τάφο, και να επικαλείσαι χωρίς δισταγμό την πρεσβεία του, και αυτό θα σε βοηθήσει εδώ και θα σε φυλάξει από όλους τους εχθρούς και θα σε υποδεχθεί όταν θα εκδημήσεις από το σώμα σου και θα σου ετοιμάσει αιώνια μονή. Αυτά ακριβώς γνώριζε και αυτά έπρατε και ο Άγιος Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς, και έτσι στεκόταν απέναντι στον πνευματικό του πατέρα και οδηγό, τον Άγιο Απόστολο Παύλο, και γι' αυτό ακριβώς διακρίθηκε. Και ως Μέγας Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής και εικονογράφος, αλλά και αφοσιωμένος μαθητής του Μεγάλου Αποστόλου. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, θα αγωνιζόμαστε κι εμείς να είμαστε αληθινοί υποτακτικοί των πνευματικών μας οδηγών, αληθινοί και γνήσια, αληθινά και γνήσια πνευματικά παιδιά, έχοντας ευλάβεια και αφοσίωση στους πνευματικούς μας πατέρες, και έτσι αναπαύοντας
αναπαύοντες των Θεών και αυτούς και διαμέσου αυτών των Θεών θα αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.